σε αυτές τις τέσσερις Κυριακές τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά έως ανόητα. Δεν μπορεί σε μια Ελλάδα με 500, με γύρω στα 2 εκατομμύρια άνεργους, με 500.000 εργαζόμενους να πληρωθούν από 2 έως και 17 μήνες, με το 35% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, των εργαζομένων να εμφανίζονται 3 ώρες και 4 ώρες με 250 και 300 ευρώ το μήνα και στην πράξη να δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα. Όταν δεν υπάρχει τζίρος, δεν υπάρχει. Πώς λοιπόν δίνεις λύση στο πρόβλημα ανοίγοντας και διευρύνοντας το ωράριο? Αυτό σημαίνει έξοδα, αυτό σημαίνει περισσότερα βάρη. Γιατί το κάνουν λοιπόν? Γιατί ακριβώς το 95% των επιχειρήσεων στο εμπόριο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω από 2 με 3, 5 άτομα και κάτω. Έρχεται λοιπόν σε αυτό και έχουν το 80% της εργασίας. Θα κλείσουν λοιπόν, θα εξαφανιστούν και από εκεί και πέρα θα ανακατανεμηθεί ο τζίρος σε 5-6 πολυεθνικές.